κοπέλες από το βοήθεια στο σπίτι σας βοηθούσαν, ναι, ήταν σημαντική. Πάρα πολύ. Κάθε μέρα ερχόταν και μας βοηθούσαν ό,τι θέλαμε. Τα φάρμακά μας να τρέξουν στο λιμαναχτυλό, να αρθούν να του πάρουν αίμα, να κάνουν εξετάσεις, βοήθεια, τα πάντα. Να μας το λουλούσουν ή να μας το μπανιαρίσουν. Γιατί εγώ είμαι πονεμένη γυναίκα. Για τα σύντυπό σας δηλαδή που είναι. Για τον άντρα μου, ναι, για τον άντρα μου. Βοήθεια. Μεγάλη βοήθεια. Η Φιλιππία, η Ειρηνούλα, η Μαρία, όλες οι κοπέλες. Καλά, αυτές οι δύο. Λοιπόν, τώρα έχουν τρεις μέρες να έρθουν. Η ζωή μας όμως είναι κομμένη. Γιατί να μας το κάνουν αυτό. Όταν αυτές οι χώρες δεν έρθουν, εμείς θα πεθάνουμε. Και έχω ακούσει ότι είναι αυτό το δήμαρχο. Παρακαλώ τον κύριο δήμαρχο να κλείσει τη θέση μας. Γιατί αν ήταν ο πατέρας του ή ο αδερφός του, θα προσπαθούσε βέβαια. Αλλά γιατί είναι κάποιοι άλλοι δεν τον ενδιαφέρει. Εκείνο καλά την έχει γράψει. Αλλά να ξέρω ότι με το πιούνι θα του βγάλω τα μάτια. Τόσο τέρδι έχω. Γιατί μας καταστρέψανε. Είναι η περιβολιά μας αυτές οι χώρες. Τρέχουν από εδώ, τρέχουν από εκεί και βοήθεια δεν βλέπουμε πουθενά εκτός από τις χώρες. Και τώρα να μας τη σταματήσει, γιατί αυτό το κάνει. Δεν πρέπει. Λένε ότι δεν έχουν λεφτά να τους πληρώσουν. Ναι. Λοιπόν, ρωτώ και λέω Μαρία μου, γιατί δεν έρχεστε. Λέει δεν μας πληρώνουν. Γιατί ο δήμαρχος δεν πληρώνει. Λέει ο δήμαρχος ότι έχει χρήματα. Αφού έχει χρήματα το ταμείο, μακαρία θα τα βγάλει τη ζέτη του. Του κόσμου είναι να βγάλει, να πληρώσει τις χώρες, να έχουν και αυτές κουράγιο, να έρθουν με όρεξη να τους ξεπερδίσουν. Εμένα ο άντρας μου τώρα έπαθε ένα βαρύ εγκεφαλικό, δεν σηκώνεται πάνω. Δεύτερο, έχω πολύ δέρδι, τη συγγνώμη που μου λες είναι βριασμένα. Πρέπει να κάνουμε εξετάσεις του ουρικόξη, γιατί είναι πολύ αναβασμένο, 11. Κόντεψε να τελειώσει. Και είπε ο κ. Μαυροϊδής ότι σε 15 μέρες πρέπει να κάνουμε εξετάσεις. Οι κοπέλες όμως δεν έρχονται. Δεν φταίνει οι κοπέλες. Οι αρχές φταίνουν. Που δεν τις πληρώνουν γιατί αν θα έρθουν και απληρωτή σου λέει η ίδια το κορόιδο. Κάνω τη δουλειά τους. Όχι, δεν είναι έτσι. Πρέπει να πληρωθούν οι κοπέλες, να έχουν και αυτές οι δύναμοι και την όρεξη να ξεπερδίσουν τον άρρωστο. Πότε θα κάνω εξετάσεις τώρα, αφού ο άνθρωπος μου είναι τελειωμένος. Και οι κοπέλες δεν εργάζονται, έχουν απεργία βέβαια. Και με τον δίσοδο. Ναι, έχετε βοήθεια, υπάρχει άλλο άτομο να σας βοηθήσει. Κανένα δεν έχω. Αν είχα εγώ βοήθεια, δεν είχα να έχω. Αν μου πείσει καλό, είναι αυτά που έλεγε ο Θεός. Αν είχα τα ποδαράκια μου, εγώ δεν θα σοβαρό πρόβλημα. Δεν έχω. Δύο χειρίσεις έχω. Τρεις. Κύριε Δημήτρα, μένετε στα Λαϊκά. Μένω στα Λαϊκά, ναι. Στο Παπλίος Μενιζέλου 66. Έχω 30 χρόνια εδώ στην ΚΟ, ναι. Γιατί είμαι Καλλινιά, αλλά είμαι εδώ στην ΚΟ 30 χρόνια, από το 79. Τα παράπονα σας έχετε πει. Τα παράπονα μας ο Δήμαρχος το ξέρει. Δεν περνά από εδώ μόνο κάθε ψήφους πέρασε πρώιμα όταν ήταν ψήφι. Τώρα αν τον είδες εσύ τον είδαμε κι εμείς. Οι δρόμοι μας είναι χάλια, λαχούδες, σκοτωνόμαστε. Προχτές πήρα μία τούπα κόντου, ξανά το παγαράκι μου, το πονεμένο. Εμείς δεν είμαστε ανθρώποι. Να αυτή να ρίξει 5 τσουβάλια τσιμέντο να διορθώσει. Σκουπιδιάρι δεν βλέπουμε στη ζωή μας. Εγώ η μέση μου είναι 35.000 στα στραβή. Χάλια είναι. Και δεν μπορώ να σκουπίζω τους δρόμους. Ας στείλει ένα σκουπιδιάρι να με βγάλει και μας τα σκουπίδια που μας έχει πάει η βρωμιά εδώ δίπλα. Τι να πω άλλο, τι να πω. Ο Δήμαρχος μας έχει απορρίψει. Μόνο τους ψήφους θέλει. Πού θα πάει όμως, θα γυρίσει ο τροχός να γαμίσει το φτωχός.